Σε συμβολική κατάληψη των γραφείων του πρώην οίκα στη Λεωφόρο Σούδας προχώρησαν το πρωί εργαζόμενοι του Ιδρύματος στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης που είχε προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη καθαριότητας στα περισσότερα κτίρια του ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα με τη λήξη συμβάσεως στον τομέα της καθαριότητας υπάρχει και σε τοπικό επίπεδο, καθώς από την 1η Ιανουαρίου έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί η σύμβαση με τις καθαρίστριες, με αποτέλεσμα σήμερα στο ΙΚΑ να υπάρχει μία εργαζόμενη στον τομέα της καθαριότητας. Από 1η του 2018 που έληξε η σύμβαση στις καθαρίστριες δεν έχει ανανεωθεί. Και παρόλο τις ενοχλήσεις μας στο διοικητή του ΕΦΚΑ, απάντηση όλο μεταθέτει το θέμα. Υπάρχει ένα θέμα, όπως καταλαβαίνετε, θέμα υγιεινής, η καθαριότητα θέμα υγιεινής, γιατί μπαίνει πολλοί κόσμος μέσα στο ΙΚΑ, είναι οι τουαλέτες, είναι όλα αυτά τα θέματα. Σήμερα πήρα μια απάντηση που λέει ότι τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού και αυτά. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γιώργος Ζουρίδης, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και στην έλλειψη προσωπικού. Υπάρχει έλλειψη πολλά χρόνια τώρα, γιατί έχουν φύγει και με σύνταξη και έχουν και με μετάθεση έχουν πάει σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίοι και λοιπά. Και υπάρχει έλλειψη και στο τμήμα συντάξεων και στα έσοδα που είναι ο μηχανισμός που κάνει ελέγχους και φέρνει έσοδα στο ΙΚΑ και στο Μητρό. Υπάρχουν έλλειψεις. Εμείς βέβαια καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και με θέμα τώρα την κατάληψη, θέλουμε να ζητήσουμε την κατανόηση του χανιωτικού κοινού. Η συμβολική κατάληψη έληξε στις 10 το πρωί, όπου ξεκίνησε κανονικά η λειτουργία των υπηρεσιών του ΙΚΑ.